Λοιπόν, καλησπέρα και καλή χρονιά. Το σημερινό τουρνάβο και το περσινό έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα για μας. Όλοι ξέρουμε τον Χρήστο, όλοι ξέρουμε την προσφορά του ανθρώπου στη θέση Δαβούλας. Ομολογώ ότι αν η ομάδα μας έχει κάνει κάποια βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στον Χρήστο. Εμείς εδώ πέρα είμαστε μια οικογένεια, δεν ξεχνάμε. Ο Χρήστος για μας είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι σημαντικό και γι' αυτό τον λόγο κάνουμε το συγκεκριμένο τουρνουά. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες στις τέσσερις ομάδες, εννοείται και στη δική μας και στον Κοφύρα και στα Μιλίσια και στο Βανιόνιο που αποδεχτήκανε την πρόσκληση. Τους ευχαριστούμε ειλικρινά θερμά. Θέλω να δώσω και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου επίσης στους διαιτητές του συγκεκριμένου τουρνουά. Ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος, αλλά πραγματικά πολύ συγκινητικά δεχτήκαν να συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά χωρίς να πάρουν την αποζημίωση και συγχρόνως να την αποδώσουν στην οικογένεια του Χρήστου του Παπαθανασίου. Αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο και εκφράζει πραγματικά τον ανθρώπινο χαρακτήρα τη ελληνική διαιτησία. Θέλω να εκφράσω επίσης τις ευχαριστίες σε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ πέρα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι θυμάστε την παρουσία σας στο Χρήστο Παπαθανασίου. Και δεύτερον, διότι συνεισφέρατε σε μια οικονομική θέση, διότι όπως είχαμε εξ αρχής αναφέρει, το συγκεκριμένο τουρνουά έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι ό,τι μπορούμε, προσφέρουμε προς την οικογένεια του Χρήστου Παπαθανασίου και αυτό κατά την άποψή μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το κάνουμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν ειλικρινά που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμά μας. Οι οποίοι μετέφεραν σε αυτό το τουρνουά και αυτό το κάλεσαν
Και αν με επιτρέπετε, επί κυρίας του άκρως δραματικού περιστατικού, το οποίο σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θυμόμαστε, θα ήθελα να σας κάνω μια μικρή έκκληση. Γιατί η ζωή που ζούμε είναι πράγματι πολύ όμορφη, εξαιρετική, συναρπαστική, δυναμική, γεμάτη από νέες εμπειρίες, γνώση, ένταση, διασκέδαση. Όμως πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ σύντομη, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Γι' αυτό θα σας προτρέψω να κάνετε κάτι το οποίο εγώ για κάποιους ανθρώπους ζωή μου, αν και το είχα στο μυαλό μου, δεν το έκανα. Στους ανθρώπους που είναι δίπλα σας, στους ανθρώπους που αγαπάτε, να τους το λέτε. Να τους το λέτε τώρα. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να θέλετε να τους το πείτε και να μην μπορείτε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Στους γονείς σας, στους φίλους σας, στους συναδέλφους σας, στους προπονητές σας, στους συναθλητές σας, να το εκφράσετε. Γιατί η ζωή είναι όπως είναι ωραία, αλλά μπορεί να είναι σύντομη. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς και ελπίζω στην Δήμη του Χρήστου αυτό το πρωτάθλημα να αποτελέσει έναν πάγιο και μόνιμο θεσμό όπου θα συναντηθούν ομάδες, θα ανταλλάσσουν και αθλητικές και προσωπικές εμπειρίες. Να είστε όλοι καλά και καλή χρονιά.